μου χαλάς τα μαλλιά μου, πώς... Κάνει. Σήμερα εορτή του Αγίου Νεκταρίου, μεγάλου Αγίου και θαυμαστικού του αιώνος μας. Η συγκίνηση της Εκκλησίας τον τοποθέτησε δίπλα από τους δύο μεγάλους θαυματουργούς της Αρχαίας Εκκλησίας, τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Στα πρόσωπα που εόρτασαν χθες μαζί με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους και στα πρόσωπα που εορτάζουν σήμερα μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο, ευχόμεθα υγεία, μακροημέρευση και προπάντων και κυρίως να έχουν τη χάρη και τη χαρά των Αγγέλων και των Αγίων όπως ο Άγιος Νεκτάριος. Όσοι αγαπητοί μου, δεν εγκαταλείπουμε την επισυναγωγή, όπως λέγει ο Απόστολος. Όσοι δεν παραμελούμε το ιερό και βασικό καθήκον του εκκλησιασμού, ακούσαμε σήμερα στους ιερούς ναούς κατά τη Θεία Λειτουργία το Αποστολικό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Και στα δύο αναγνώσματα αναφέρεται η μεγάλη αρετή της πίστεως. Στο χριστιανισμό τρεις αρετές διακρίνονται και αποτελούν τις τρεις, όπως λέγονται, θεολογικές αρετές. Την Τριάδα, την Αγία Τριάδα των Αρετών. Ποιες είναι αυτές οι τρεις αρετές? Τις αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο τέλος του περιφήμου ύμνου της αγάπης. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία τάφη. Και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ομιλεί για την πίστη και το Αποστολικό Ανάγνωσμα βαθύτερα και υψηλότερα ομιλεί για την πίστη. Τι είπε ο Χριστός την αιμορροούσα γυναίκα? Φάρση δίγατε, η πίστη σου σε σωκέστη. Έχε θάρρος στη γατέρα μου, η πίστη σου σε έσωσε. Αυτή η γυναίκα διέσχισε το πλήθος και πλησίασε το Θεό, το Χριστό, και άγγιξε το άκρο από το ένδυμά του με την ακράδαντη πίστη ότι μόλις εγγύσει το άκρο από το ένδυμά του θα θεραπευτεί. Προτού γίνει το θαύμα της θεραπείας, έγινε ένα άλλο θαύμα μέσα στην ψυχή της αιμορροούσης γυναίκας. Το θαύμα της πίστεως, ακριβέστερο, το θαύμα της πληροφορίας, της εσωτερικής πληροφορίας, της πεποιθήσεως ότι οπωσδήποτε θα θεραπευτεί. Τι είχε πει ο Χριστός? Όσα ζητείτε, πιστεύοντες, για να πιστεύετε ότι θα γίνουν, όντως θα γίνουν.
άνοιξε το έμβλημα του Χριστού, κατάλαβε ότι σταμάτησε η αιμορραγία. Έγινε το θαύμα. 12 χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί, μεταβαίνοντας σε διαφόρους γιατρούς, γιατί προς το καλύτερο πήγε προς το χειρότερο. Και εξόδεψε όλη την περιουσία της σε γιατρούς. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος γιατρός. Γιατρός ψυχών και σωμάτων. Θεραπεύει αυτό στιγμή. Χωρίς χειρουργική επέμβαση, χωρίς φάρμακα. Ο Χριστός, όταν έγινε η θεραπεία, ρώτησε, ποιος με άγγιξε. Παράδοξο ερώτημα. Ο Πέτρος τι είπε, Κύριε εδώ, διόγλη, συνέχως είσαι και αποθλίβους. Εδώ με απλά λόγια, μας τρόφουν, μας φωτοπατούν, μας έβγαλαν ζουμί οι άνθρωποι και εσύ λες ποιος σε άνοιξε. Ο Χριστός επέμενε. Κάποιος με άνοιξε. Εγώ αισθάνθηκα να βγαίνει από μένα δύναμης. Τότε η γυναίκα προσήλθε. Έμενουσα στον Κύριο και ομολόγησε ότι αυτή τον άνοιξε και ότι αμέσως θεραπεύτηκε. Και τότε ο Χριστός, επειδή ήταν φοβισμένη, της είπε «Πάψη την κατέρα, πάρε βάρος την κατέρα μου». Όλες οι γυναίκες είναι την κατέρα του Χριστού και όλοι οι άνδρες είναι οι ίδιοι του Χριστού. Γιατί ο Χριστός είναι ο Δημιουργός και Πλάστης, ο Κύριος και ο Θεός όλων των ανθρώπων. Η πίστη σου σε έσωσε. Η κοινωνία μας είναι γεμάτη από ορθολογιστάς. Τι σημαίνει ορθολογιστής? Σημαίνει τον άνθρωπο που θέλει να λύσει όλα τα προβλήματα, να καταλάβει όλα τα μυστήρια με το λογικό του. Αλλά το λογικό του ανθρώπου είναι πεπερασμένο, περιορισμένο. Το λογικό του Θεού είναι άδειο. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια εν μέρη μόνο. Και όσο μεγάλες πτήσεις και αν κάνει το λογικό του, δεν φτάνει στα άκρα της γνώσεως. Ο ορθολογιστής όμως άνθρωπος είναι συγχρόνως και εγωιστής. Και αν δεν καταλάβει κάτι με το λογικό του, το απορρίπτει. Δίνει δική του ερμηνεία στα φαινόμενα και στα θαυμάσια του φυσικού και του πνευματικού κόσμου. Οι ορθολογιστές δεν πιστεύουν σε θαύματα. Όχι διότι δεν γίνονται θαύματα. Εάν ερευνήσω προσεκτικά και σοβαρά, θα διαπιστώσω ότι γίνονται θαύματα. Αλλά απορρίπτω το θαύμα απριόρι, εκ των προτέρων, να συζητηθεί. Δεν είναι δυνατόν, λένε, να γίνονται θαύματα. Γιατί? Επειδή δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται το θαύμα. Έτσι, όταν μιλάμε για θαύματα θεραπείας ασθενών, ενθυμούνται και αυτό το λόγο του Χριστού προς την αιμορρούσα γυναίκα. Η πίστη σου σε σωκέσε. Και τι ερμηνεία δίνονται? Ότι η αιμορρούσα γυναίκα
δεν θεραπεύτηκε από κανένα θαύμα από τους του, αλλά η πίστη της ενήργησε ψυχολογικά και έτσι θεραπεύτηκε. Οι ορθολογιστές πολλές φορές για να εξηγήσουν θαύματα θεραπείας ανθρώπων, τι λένε, δεν πρόκειται για θαύματα, αλλά για αυτυποβολή. Αυτυποβάλλω, το λέει, μερικά πρόσωπα και με την αυτυποβολή θεραπεύονται. Η πίστη τους έσωσε. Όχι εγώ ο Χριστός, σαν να λένε οι ορθολογιστές. Αλλά βλέπετε, ο Χριστός δεν είπε μόνο αυτό το λόγο, η πίστη τους έσωσε. Προηγουμένως τι είπε. Ποιος με άγγιξε, εγώ κατάλαβα, εγώ αισθάνθηκα ότι βγήκε από μέσα μου δύναμης. Μέσα από τον Χριστό βγήκε δύναμης και αυτή η δύναμη θεράπευσε την αιμορρούσα γυναίκα. Να κάνουμε εδώ και μία παρατήρηση. Οι Άγιοι θεράπευαν και θεραπεύουν με δύναμη που έρχεται απ' έξω, από πάνω, από τον ουρανό, από τον Θεό. Ο Χριστός θεράπευε και θεραπεύει με δύναμη που βγαίνει μέσα από τον ίδιο. Γιατί ο Χριστός είναι η δύναμη με δέλτα κεφαλαίο. Ο παντοδύναμος, ο ίδιος ο Θεός σαρκωμένος. Πώς συνδέονται τα δύο λόγια του Χριστού. Βγήκε δύναμη από μέσα μου, η πίστη σου έσωσε. Πώς συνδέεται η δύναμη με την πίστη. Η δύναμη, η πίστη της γυναικός ήλκησε, τράβηξε τη δύναμη του Χριστού και έγινε το θαύμα. Δεν επρόκειτο λοιπόν για αυτυποβολή, για ψυχολογική επίδραση της πίστης της Χαρανέας, αλλά με την πίστη της Χαρανέα τράβηξε τη δύναμη του Χριστού και η δύναμη του Χριστού έγινε το θαύμα. Χωρίς δύναμη δεν γίνεται τίποτα. Εντιμούμε αείμνη στον καθηγητή της θεολογίας. Όταν ήμουν φοιτητής, έδειξε τον ισχυρισμό των ορθολογιστών που λένε ότι οι θεραπείες ασθενών δεν γίνονται με θαύματα αλλά με αυτυποβολή. Και ανέφερε ένα συντριπτικό παράδειγμα εναντίον των ορθολογιστών. Παρέστην μάρτης του εξής θαύματος, υποαίμιες τους καθηγητής και μετά τα ακαδημαϊκός. Στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, γονείς μετέφεραν ένα παιδάκι μικρό, πολύ μικρό, νήπιο, που ήταν δαιμονισμένο και σπάραζε και άφρισε το μικρό παιδάκι. Αφού φυσικά το παιδί, αλλά ο Θεός επιτρέπει κάποτε να δαιμονιστεί και μικρό παιδί, να δαιμονιστεί και Άγιος ακόμη, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή την εποχή του Χριστού, ο Σταγύριος την εποχή του Χρυσοστόμου, για να δουν οι άνθρωποι και να πιστέψουν ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος. Μετέφερα το παιδάκι στον Άγιο Γεράσιμο και όταν πέρασε το σκήνομα του Αγίου πάνω από το παιδάκι κατά τη λιτάνευση του σκηνώματος, το παιδάκι θεραπεύτηκε. Μπορούσε το παιδί να πάθει αυτυποβολή, ένα νήπιο που δεν καταλάβαινε τίποτε. Το σύμπαν, το τεράστιο αυτό σύμπαν, το ασύλληπτο σε μέγεθος, αλλά και σε αρμονία, δημιουργήθηκε από το μηδέν και κυβερνάτε τώρα
από απλημονεύσεων μέχρι σήμερα χρόνων, μπορεί να καταραίουν τα άστρα επάνω στα κεφάλια μας. Ερωτώ, από αυτή που βολή δημιουργήθηκε το σύμπαν και κυβερνάτε. Ένας Θεός που έκανε το μεγαλύτερο θαύμα, που δημιούργησε το σύμπαν από το μηδέν και κυβερνά το σύμπαν, με πολύ ευκολία κάνει τα μικρότερα θαύματα, ή μάλλον για τον Θεό δεν υπάρχουν μεγαλύτερα και μικρότερα θαύματα, ευκολότερα και δυσκολότερα. Για τον Θεό είναι όλα αμέσως δυνατά. Αχ, αδελφοί μου, έχει πορώσει η αμαρτία της καρδιάς. Έχει σκοτήσει η αμαρτία και ο διάβολος τα μυαλά και γι' αυτό υπάρχουν ορθολογιστές και άπιστοι. Και μόνο αν βλέπαμε τα μεγαλεία του ουρανού, δεν θα προβάλαμε καμία αντίρρηση στα ζητήματα της πίστης. Οι άνθρωποι μάτια έχουν, δεν βλέπουν. Μυαλό έχουν, δεν σκέφτονται, καρδιά έχουν, δεν αισθάνονται. Η αμαρτία σκοτίζει, η αμαρτία πορώνει. Ο Χριστός ομίλησε για πίστη και στον πατέρα της ετοιμοθάνατης κόρης του ομίλησε στον άρχοντα τον αρχισυνάγο Ιάιρο. Ο Ιάιρος πήγε να παρακαλέσει τον Χριστό να μεταβεί στο σπίτι του, να θεραπεύσει την ετοιμοθάνατη μονογενή το δεκαετή θυγατέρα. Και καθώς ο Χριστός βάλιζε με το πλήθος, ήρθε κάποιος από το σπίτι του Ιαΐρου και είπε στον Ιάιρο, «Η θυγατέρα σου απέθανε, μη ενοχλείς το διδάσκαλο». Ταράχτηκε φυσικά με το άγγελο του θανάτου ο πατέρας και ο Χριστός εστράφηκε προς αυτόν και τι του είπε, «Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε». Το «μη φοβού» εδώ δεν σημαίνει να μην φοβάσαι. Θα σήμαινε να μην φοβάσαι αν δεν είχε πεθάνει ακόμη η κόρη. «Μη φοβάσαι» δεν θα πεθάνει, θα γίνει καλά. Αλλά που απέθανε το «μη φοβού» έχει άλλη έννοια. Τι σημαίνει? Μην ταράζεσαι. Τον τάραξε το μήνυμα του θανάτου. Και ποιον δεν ταράζει το μήνυμα του θανάτου? Και αυτός ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος ενώψει το θανάτου τι είπε? «Γίνει ψυχή μου τετάρακτε». Βέβαια έχει άλλο πάθος ο λόγος του Χριστού. Οπωσδήποτε όμως η ταραχή συνδέεται με το δυσάρεστο και τραγικό γεγονός του θανάτου, φοβερό αποτέλεσμα της αμαρτίας, ο θάνατος. «Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωτήσετε η δικάτη σου». Μη ταράζεσαι, μόνο να πιστεύεις και θα σωθεί η δικατέρα σου. Άλλος παράδοξος λόγος. Δεν λέει θα αναστηθεί, λέει θα σωθεί. Εμείς λέμε θα σωθεί εάν δεν έχει ακόμη πεθάνει ο άνθρωπος. Ο Χριστός είπε θα σωθεί μετά το θάνατο. Υπάρχει σωτηρία από το θάνατο πρώτου θανάτου και υπάρχει σωτηρία από το θάνατο μετά το θάνατο δια της Αναστάσεως. Θα σωθεί από το θάνατο δια της Αναστάσεως. Θα επανέλθει. Θα αναστηθεί η κόρη σου. Μόνον πίστευε. Βλέπετε ότι το θαύμα συνδέεται με την πίστη. Και εδώ έγινε το θαύμα σε
σε νεκρό πρόσωπο. Νεκρό πρόσωπο μπορεί να υποστεί αυτή την υποβολή. Νεκρό πρόσωπο μπορεί ψυχολογικά να θεραπευτεί. Η πίστη του πατέρα της νεκρής κόρης ήρθε σε πάλι δύναμη από τον παντοδύναμο και αναισθήθη η κόρη. Πόσο μεγάλα λόγια λέγει ο μεγάλος Παύλος για τη δύναμη του Κυρίου. Ο ζωοποιών τους νεκρούς και καλών τα μειώντα οσόντα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίνει ζωή στους νεκρούς και ονομάζει άλλο παράδοξο πράγμα. Τα μειώντα, τα ανύπαρκτα, σαν να υπάρχουν. Εμείς δεν μπορούμε να ονομάσουμε ένα ανύπαρκτο πράγμα, ονομάζουμε μόνο τα υπαρκτά. Λέμε, ο άνθρωπος, το πρόβατο, το κατσίκι, το νερό, το αστέρι, το κόκκινο χρώμα, το κίτρινο χρώμα, το άσπρο χρώμα, όλα όσα υπάρχουν, αυτά ονομάζουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε και να ονομάσουμε ένα πράγμα που δεν υπάρχει. Ο Θεός όμως ονομάζει και τα ανύπαρκτα σαν να υπάρχουν. Είπε, ας κάνουμε φως. Πρώτο γίνει το φως, πρώτο υπάρχει το φως. Το ονόμασε φως. Ας κάνουμε άνθρωπο. Ονόμασε τον άνθρωπο, πρώτο υπάρχει ο άνθρωπος. Για ονομάστε παρακαλώ και εσείς ένα ζώο εκτός από αυτά που υπάρχουν. Δεν μπορείτε να ονομάσετε. Ένα χρώμα εκτός από αυτά που υπάρχουν. Ένα λουλούδι εκτός από αυτά που υπάρχουν. Τι βάθος έχει η γραφή, αδελφοί. Όσο αδικούν τους εαυτούς τους όσοι δεν διαβάζουν γραφή και βλέπουν τα κόμπρια που προσφέρουν διάφορα καθάρματα από εφημερίδες, από τηλεοράσεις και από ραδιόφωνα. Η πίστη ελκύει τη δύναμη του παντοδυνάμου και κάνει θαύματα. Θαύματα Ιάσεων, θαύματα Αναστάσεων και άλλα θαύματα. Αλλά δεν είπα το σπουδαιότερο πράγμα που κάνει η πίστη. Η πίστη δικαιώνει τον άνθρωπο. Δικαιώνει σημαίνει αποφαίνει δίκαιο τον αμαρτωλό, τον εγκληματία, τον κακούργο, τον ασεβή. Η πίστη σώζει τον αμαρτωλό και ασεβή και κακοποιό άνθρωπο. Το αποστολικό παράδοσμα της σημερινής Κυριακής είναι σχετικό. Διαβάζω το ιερό κείμενο και θα προσπαθήσω να το ερμηνεύσω στην ευσεβειά σας. Περιέχεται στην προς Γαλάτες επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 16 και εξής. Ιδότες ότι ούτε και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν εμπιστεύσαμεν ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούτε εξ έργων νόμου, διότι ούτε και ότι σε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Ή δε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτηνε με αυτόν συνίστημη. Εγώ γάρδια νόμου, νόμο απέθανον, είναι αφαιό ζήσω.
σταύρωμε, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, ο δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπερ εμού. Πού καθετώ την χάρη του Θεού, η καρδιανό μου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανε. Πολλές φορές ομιλεί για την πίστη, σε αυτή την περικοπή ο μεγάλος Απόστολος, ο ουρανοβάμων Παύλος. Ιδότες ότι ούτε και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμων, ξέροντας όντες πεπισμένοι, όντες βέβαιοι ότι δεν δικαιώνεται, δεν σώζεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου, γι' αυτό εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε από τον Ιησού Χριστό δια της πίστεως και όχι από τα έργα του νόμου, διότι από τα έργα του νόμου δεν δικαιώνεται, δεν σώζεται κανείς άνθρωπος. Οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί επέμεναν να τηρούν οι χριστιανοί, όλοι οι χριστιανοί, και αυτοί που προέρχονταν από το Ιουδαϊκό έθνος και αυτοί που προέρχονταν από τους εθνικούς τους λάτρες, όλοι να τηρούν τις τελετουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Και όπου ίδρυε οι εκκλησίες, ο Απόστολος Παύλος πήγαινε κατόπιν Ιουδαίζοντες και ψευδάδελφοι μεταξύ αυτών και αναστάθαμε τους πιστούς. Δεν σώζεστε αν δεν τηρήσετε και τα έργα του Μωσαϊκού νόμου, αν δεν κάνετε περιτομές και αν δεν κάνετε καθάσεις και άλλα πράγματα που διέτασε ο Μωσαϊκός νόμος. Και τι λέει ο Παύλος εδώ? Ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι ότι δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου παρά από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και επειδή είμαστε βέβαιοι γι' αυτό εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε, να σωθούμε από την πίστη στον Ιησού Χριστό και όχι από τα έργα του νόμου, διότι κανείς δεν δικαιώνεται, δεν σώζεται με τα έργα του νόμου. Υπάρχει και η δικαιοσύνη η εκ του νόμου. Υπάρχει δηλαδή και δικαίωση, σωτηρία που στηρίζεται στον νόμο, στα έργα του νόμου. Την προσωποποιεί αυτή τη δικαιοσύνη, αυτή τη δικαίωση, αυτή τη σωτηρία ο Απόστολος Παύλος στην Ρωμαίους επιστολή και γράφει: «Ιδε εκ νόμου δικαιοσύνη λέγει, οποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσετε αυτής». Η δικαιοσύνη, η δικαίωση, η σωτηρία η οποία στηρίζεται στον νόμο, λέει, τι λέει, όποιος κάνει αυτά που λέγει ο νόμος, αυτός θα κερδίσει τη ζωή, την αιώνια ζωή. Όποιος κάνει αυτά, όλα αυτά και ακριβώς και τελείως. Μάλιστα, όποιος κάνει όλες τις διατάξεις του νόμου, πάνω από 600 ήταν οι διατάξεις του νόμου, τις κάνει όλες μηδενιάς εξαιρουμένες και τις κάνει όλες ακριβώς και τελείως, αυτός θα μπορεί να ζήσει, να κερδίσει τη ζωή, την αιώνια ζωή, να σωθεί με το σπαθί του, θα λέγαμε. Αλλά ποιος κατόρθωσε να τηρήσει
Όλα όσα λέγει ο νόμος και ακριβώς και τελείως. Ούτε ένας, ουκέστη δίκαιος, ουκέστη θέος ενός. Δεν υπάρχει καλός, δεν υπάρχει ούτε ένας για δείγμα, λέγει ο ψαλμοδός. Πάντες εξέγγυραν άμα οι χρειώτησαν. Όλοι παραστράφησαν και έγιναν αχρίοι, ελεηνοί και τρισάφλοι, θα λέγαμε. Ούτε ένας. Και ο Μωυσής ο νομοθέτης, αυτός που παρέλαβε και έδωσε τον νόμο στο λαό, ο μεγάλος Μωυσής, ο τύπος του Ιησού Χριστού, αμάρτησε και αμάρτησε πολλές φορές και ομολόγησε στο λαό του Ισραήλ. Πολλά ήμαρτων διημάς. Εξαιτίας σας και εγώ πολλές φορές αμάρτησα, πίκρανα το Θεό και να ήταν τόσο μεγάλος ο Μωυσής, δεν πήγε στη γη της επαγγελίας. Ποιο είναι το αγιότερο πρόσωπο της πιστεώς μας? Ανώτερο όλων των ανθρώπων και όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων και μάλιστα συγκρίτως ανώτερο. Η Παναγία. Και η Παναγία απολύτως αναμάρτητη δεν είναι. Σχετική αναμαρτησία και η Παναγία. Μικρά αμαρτήματα βάλαιναν και την Παναγία. Τα μικρότερα αμαρτήματα και τα λιγότερα από όλους. Οπωσδήποτε όμως, οι ατέλειες δεν πάγουν είναι ατέλειες, τα ελαττώματα δεν πάγουν είναι ελαττώματα, τα αμαρτήματα δεν πάγουν είναι αμαρτήματα. Και η Παναγία είχε και αυτή ανάγκη δικαιώσεως, σωτηρίας. Και τι είπε στην περίφημη Οδύτης? Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Είπα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στην Πάτρα ότι μόνο ο Κύριος είναι απολύτως αναμάρτητος ή σάλνησης Κύριος. Και η Παναγία μας που είναι το αγιότερο πρόσωπο δεν είναι τελείως αναμάρτητη. Και μερικοί αθεολόγητοι με κατέκριναν. Υπάρχουν τάσεις μαριολατρείας δυστυχώς και στον ορθόδοξο χώρο. Δεν αρέσουν αυτά στην Παναγία μας. Ο Χριστός ήθελε να σώσει όλους τους ανθρώπους και τη μητέρα του. Είναι κανείς που διαφωνεί? Δεν υπάρχει εδώ ευλαβής βλαμμένος. Έξω υπάρχουν πολλοί ευλαβείς βλαμμένοι. Τι τραβάω από τους ευλαβείς βλαμμένους. Να προσέρχεστε να μου δίνει ο Θεός υπομονή. Αφού λοιπόν δεν μπορεί κανείς να δικαιωθεί, να σωθεί από τα έργα του νόμου, γι' αυτό εμείς, λέγει ο Παύλος, πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό για να δικαιωθούμε από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό? Τι αποδεικνύει αυτή η φράση για τον Ιησού? Ότι είναι Μεσσίας και ότι είναι Θεός. Γι' αυτό είναι αντικείμενο πίστεως. Δεν λέει πουθενά η Αγία Γραφή πιστεύω στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, πιστεύω στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, πιστεύω εις τον Μωυσή, πιστεύω εις τον Αβραάμ, πιστεύω εις τον Παύλο, πιστεύω εις τον Πέτρο. Δεν λέει τέτοιο λόγο πουθενά η Γραφή. Αλλά πάρα πολλές φορές ο
ομιλεί για πίστη στο Χριστό. Η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για πίστη στον Γιαχβέ, τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Η Καινή Διαθήκη ομιλεί για πίστη στον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, σαρκωμένος εν ανθρωπίσεως. Για να σωθούμε, λέει ο Παύλος, αφήσαμε τον νόμο και στραφήκαμε προς τον Ιησού Χριστό και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό. Πιστέψαμε ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας και Θεός. Πιστέψαμε σε όλες τις αλήθειες που διακήρυξε ο Ιησούς Χριστός. Πιστέψαμε στα έργα του Ιησού Χριστού, προπάντων και κυρίως πιστέψαμε στο έργο της σταυρικής θυσίας. Δεν σωζόμεθα από τα ειδικά μας έργα, σωζόμεθα από το έργο του Ιησού Χριστού που συντελέστηκε ιδίως στο φρικτό Γολγοθά. Τα ανθρώπινα έργα και τα καλά έργα έχουν την ατέλεια, έχουν τη σκουριά της αμαρτίας. Ένα έργο είναι τέλειο, υπερτέλειο, πανυπερτέλειο και πανίσχυρο έργο. Το έργο του Ιησού Χριστού, η σταυρική του θυσία. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Ιησού Χριστού έχει άπειρη καταρτική δύναμη, γιατί είναι το αίμα, όπως είπαμε άλλοτε, λογικού θύματος, εμπουσίου θύματος, αγνού θύματος και θύλιο θύματος. Είναι το αίμα του Θεού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και απέκτησε αίμα και θυσιάστηκε, εξέχεια το αίμα του για τη σωτηρία μας. Εάν τώρα, λέει ο Παύλος, ζητώντας να δικαιωθούμε, να σωθούμε δια του Χριστού, στο τέλος βρεθήκαμε αδικαίωτοι, βρεθήκαμε πάλι αμαρτωλοί και ένοχοι, όπως ισχυρίζονταν οι Ιουδαίζοντες και οι ψευδάδελφοι. Γιατί έτσι έλεγαν αυτοί? Αφού δεν κάνετε περιτομή και μερικά άλλα πράγματα του μουσαϊκού νόμου, πάει δεν σωθήκατε. Αυτό λέει ο Παύλος. Εάν τώρα ζητώντας να δικαιωθούμε από τον Χριστό, πάλι βρεθήκαμε αδικαίωτοι, αμαρτωλοί, ένοχοι, τίθεται το ερώτημα. Ο Χριστός είναι διάκονος της αμαρτίας, αφού δεν μπορεί να μας δικαιώσει ο Χριστός, εξαιτίας του οποίου εγκαταλείψαμε τα τυπικά του μουσαϊκού νόμου, αφού δεν μπορεί να μας δικαιώσει ο Χριστός, να μας απαλλάξει από την αμαρτία. Είναι λοιπόν και αυτός υπηρέτης της αμαρτίας, δουλεύει και ο Χριστός την αμαρτία και γι' αυτό δεν μπορεί να μας απαλλάξει από την αμαρτία. Μη γέννητο να μη συμβεί ποτέ να σκεφτούμε τέτοιο πράγμα για τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι διάκονος της αμαρτίας, δουλεύει στην αμαρτία. Μη γέννητο, λέει ο Παύλος, αλλά στην εποχή μας έγινε και αυτό το φρικτό. Σήμερα κατέκρινα εκεί στην τηλετόρα το μνημόσυνο που έγινε για τον Καζαντζάκη. Βρέθηκαν παπάδες και 40 χρόνια μετά το θάνατο του Αντικρίστου τέλεσαν μνημόσυνο. Και βρέθηκε θεολόγος και έδωκε συνέντευξη και έφλεξε το εγκόμιο του Καζαντζάκη
να μην δυσβολήσουμε ότι και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας, γιατί καταδύσαμε εκπρόσωπος της Εκκλησίας να είναι ένας λαϊκός που ακούει στο όνομα Κατσικώτης. Όταν έγινε ο μεγάλος όρεμος προσφάτως για τον Καζαντζάκη, μετά την περίφημη ενδίκτυο του λαμπρού εκπαιδευτικού Πιτσίρκα, τι είπε ο κύριος Κατσικώτης? Ότι ο Καζαντζάκης είναι η δόξα της Ελλάδος. Σημεία των καιρών, αδελφοί μου, σημεία των καιρών. Ο Αντίχριστος Καζαντζάκης στα βιβλία του παρουσίασε τον Χριστό ως μεγάλο αμαρτωλό, πόνο δαιμονισμένο και άλλο. Και σήμερα που κατέκρινε τον Καζαντζάκη, διότι βρέθηκαν ανάξιοι παπάδες και εντέλεσαν μνημόσυνο σε ένα άπιστο που άφησε διαθήκη να γράψω στον τάφο του «Δεν πιστεύω τίποτε», παρουσιάστηκαν πρόσωπα και με απείλησαν ότι θα με μηνύσουν. Λέω το επιθυμό. Θα με μηνύσουν, λέει μου, διότι κατέχασα. Όσοι είναι θαυμαστέ του Καζαντζάκη, είναι αξιοκατάκριτοι, δεν έχουν ένα ηλεκτρόνιο αγάπης προς τον Χριστό μέσα τους. Και οργή θα πέσει επάνωθος και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή. Ανυπόφορος. Ο Καζαντζάκης είναι ο μεγαλύτερος βλάσιμος, ο χειδαιότερος βλάσιμος όλων των αιώνων. Δεν υπερβολεί αυτό. 20 αιώνες δεν είναι τόσο μεγάλο τέρας η ανθρωπότητα. Ο Καζαντζάκης έχει και πνευματικό τέκνο. Πολλά πνευματικά τέκνα. Πνευματικά εντός εισαγωγικών. Μεταξύ αυτών, πνευματικό τέκνο του Καζαντζάκη είναι και κύριος ο μεγαλόσχημος δρασοφόρος της Αυστραλίας, που έγραψε και κήρυξε ημέρα Χριστουγέννων ότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο τέλειος και αναμάρτητος, αλλά ατελής και αμαρτωλός. Και μάλιστα όπως τον περιγράφει ο Καζαντζάκης. Και διαμαρτυρήθηκε για αυτή τη μεγάλη βλασφημία και για άλλες βλασφημίες και ασέβειες ένας μόνο Μητροπολίτης, ο Φλωρίνης. Και ένας μόνο ιερεύς γραφτός δημοσίως διαμαρτυρήθηκε, ο πατήρ Δημήτρης Λούκας. Και ο πατήρ Δημήτρης Κλούσος εμηνήθη από τον Αυστραλίας, διότι είχε την αφάδεια να ελέγξει τον Αρχιεπίσκοπο που είναι υπέρος πάντος, ο ένας Αρχιεπίσκοπος είναι. Χριστός δεν είναι τίποτε μπροστά στους επισκόπους και τους αρχιεπισκόπους και στους πατριάρχες. Και είναι ακόμη υπόδικος. Ακόμη είναι υπόδικος. Και υπάρχουν ευλαβείς βλαμμένοι, οι οποίοι ξέρετε τι λένε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είπε τέτοια πράγματα ο Αυστραλίας. Αυτά τα βγάζει ο Σιδηρόπουλος από το μυαλό του. Και καλά έκανε και τον αφόρησα. Ε, αυτά είναι γραμμένα. Αυτά υπάρχουν τεκμήρια και αυτά γίνονται μηνύσεις. Σε ελάχιστο, εάν αδικούσαμε με τον Αυστραλίας, θα μας έχουν στις φυλακές. Όπου μπορεί μηνύει. Αλλά εγώ ότι γράφω και ότι κηρύττω, θα κατοχυρώνω 100% να μην μπορεί να με μηνύσει. Αν και το εύχομαι να μηνύσει.
Ο διάβολος έχει πολλά πνευματικά τέκνα. Είναι πατήρ πολλών πνευματικών τέκνων, ο διάβολος και ο σατανάς. Η χαρακατέλησα τα αυτά πάει με το δωμό παραβάτρια με αυτόν τον εξηγήσει. Εγώ λέει ο Παύλος, κατέλησα, κατήργησα τα τυπικά του μοσαϊκού νόμου, περί δομές κλπ. Εάν τώρα επανέλθω σε αυτά, αυτά που γκρέμισα τα οικοδομήσω πάλι, αν επανέλθω σε αυτά που κατήργησα, στα τυπικά του μοσαϊκού νόμου, αποδικεί τον εαυτό μου παραβάτρια. Δείχνω με την επιστροφή σε αυτά ότι έκανα σφάλματα όταν τα εγκατέλειψα. Ότι έγινα παραβάτη του νόμου. Ο περάτης. Αναπτύσσει επικροβαντολογία για να ανατρέψει τους ευλαβείς βλαμμένους της εποχής εκείνης. Εγώ γάρδια νόμου, νόμου απέθανον είναι να θεώζησω. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος. Λένε μερικοί, εύκολο είναι το Ευαγγέλιο, η Γραφή, τα καταλαβαίνουμε. Δεν είναι εύκολο. Τα δυσκολότερα νοήματα είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Η Γραφή είναι και πολύ εύκολο βιβλίο, αλλά και πολύ δύσκολο το δυσκολότερο βιβλίο. Εγώ δια νόμου, νόμο απέθανον είδα Θεό ζήσω. Τι σημαίνει αυτό δια νόμου, νόμο απέθανον. Εξαιτίας του μοσαϊκού νόμου απέθανα ως προς τον νόμο. Ο ίδιος δηλαδή ο μοσαϊκός νόμος με παρέπεψε στον Χριστό. Έτσι έπαψα να υπάρχω ως προς τον μοσαϊκό νόμο και υπάρχω ως προς τον Θεό. Δεν είμαι υποχρεωμένος πλέον να πληρώ τα τελετουργικά του μοσαϊκού νόμου. Είμαι υποχρεωμένος, έχω αποφάσει ως προς τον νόμο. Για να ζήσω για τον Θεό. Και να εξαρτήσω τα πάντα από τον Θεό. Αυτό το απέθανα. Το λέγει κατόπιν με ένα άλλο ρήμα πολύ πολύ πάρα πολύ συγκινητικό. Είπαμε ότι τα πιο απλά πράγματα είναι μέσα στη Γραφή, τα πιο δύσκολα πράγματα είναι μέσα στη Γραφή, γιατί τα πιο θα μας τα έχει δυστυχώς, αλλά και τα πιο συγκινητικά πράγματα είναι μέσα στη Γραφή. Τι λέει ο Παύλος. Χριστός είναι σταύρωμενος. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Νεκρώθηκα που σταυρώθηκα. Πέθανα. Και δεν ζω πλέον εγώ. Δεν ζει το δικό μου θέλημα. Δεν κάνω ό,τι θέλω εγώ. Ζει μέσα από τον Χριστό. Αυτός βλαλεί από μέσα μου και κάνω ό,τι θέλει ο Χριστός. Πέθανα υπό μία έποψη, ζω υπό άλλη έποψη, γι' αυτό τη λέει στη συνέχεια. Ω δε ζω, εν πίστη ζω, πάλι περί πίστης ομιλεί, και του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντωσε αυτόν υπέρ μου. Πόσο συγκινητικός και αυτός ο λόγος, αδελφοί και πατέρες. Αυτή η ζωή την οποία ζω, τη ζω για τον Υιόν του Θεού. Τη ζω με πίστη στον Υιό του Θεού. Πάλι εδώ ο Χριστός αναφέρεται ως αντικείμενον πίστεως, διότι είναι ο Υιός του Θεού, ο ένας της Τριάδος, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, μία ουσία και Θεότης βασί με τον Θεό Πατέρα. Ζω με πίστη στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτόν του
παρένωσε τον εαυτό του σε θάνατο, θυσίασε τον εαυτό του για μένα. Και κοιτάξτε πώς εκφράζεται ο Παύλος. Δεν λέει ότι αγάπησε τον κόσμο. Βέβαια ο Χριστός όλο τον κόσμο αγάπησε. Για όλο τον κόσμο ενυτρώπησε και θυσιάστηκε. Αλλά τι λέει, αγάπησε εμένα. Εξατομικεύει το πράγμα. Το κάνει προσωπικό. Αγάπησε εμένα τον Παύλο, τον αμαρτωλό, τον διώκτη, τον κακοποιό. Αγάπησε εμένα τον Σωτηρόπουλο. Αγάπησε εσένα, Κώστα, αδελφέ. Πώς αισθανόταν την αγάπη του Χριστού ο Παύλος. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε όλοι. Δεν είναι τόσο συγκινητικό το να λέμε ότι αγάπησε τον κόσμο. Συγκινητικό είναι και αυτό. Γιατί ο κόσμος είναι πολλής, τους αγάπησε όλους και ο κόσμος είναι άκοσμος, είναι πολλής, άκοσμος, εχθρός του Θεού, αγάπησε εχθρός. Αλλά συγκινητικότερο είναι, όπως το λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αγάπησε εμένα και θυσίασε τον εαυτό του για μένα. Τόσο συγκινητικά κείμενα δεν θα βρείτε στον προχριστιανικό κόσμο. Πού καθετώ την χάρη του Θεού. Απευθύνεται ιδίως σε αυτούς τους προσκολλημένους στον τύπο του μοσαϊκού νόμου. Τους ευλαβείς βλαμμένους, τους νοσηρούς τύπους που τάραζαν τις συνειδήσεις και έλεγαν δεν θα σωθείτε αφού δεν κάνατε περιτομή. Δεν είναι αρκετός ο Χριστός για να σας σώσει, σαν να έλεγαν. Λοιπόν, δεν απαιτώ τη χάρη. Δεν αρνούμε τη χάρη. Δεν αρνούμε τόσο μεγάλη αγάπη και τόσο μεγάλη θυσία. Η γάρ δια νόμου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανε. Εάν η δικαιοσύνη, η δικαίωση, η σωτηρία προερχόταν από τον νόμο, τον μοσαϊκό νόμο, τότε ο Χριστός ματέως πέθανε. Δεν χρειαζόταν να πεθάνει. Όπερα από το πρώτο. Συμπέρασμα. Δικαιώνεται, σώζεται ο άνθρωπος από την πίστη στο Χριστό. Όχι από τα έργα του νόμου, αλλά από την πίστη στο έργο του Χριστού, ιδίως στη σταυρική του θυσία. Αλλά τα έργα των ανθρώπων δεν έχουν καμία σημασία. Αγαπητοί μου, και τα έργα των ανθρώπων έχουν σημασία. Δεν τα απορρίπτει η Αγία Γραφή. Τον αντίον λέει ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Αλλού λέει ότι η πίστη συνεργεί στα έργα, συντελεί να γίνονται έργα. Αλλού λέει ότι δικαιώνει το άνθρωπος όχι μόνο από την πίστη αλλά και από τα έργα. Αλλά τότε τι εννοεί εδώ ο Απόστολος όταν λέει δεν σώζεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου. Δεν σώζεται από τα τυπικά έργα του μοσαϊκού λόγου, περιπτωμές, καθάρσεις κτλ. Αλλά ούτε και από τα ηθικά έργα, διότι δεν τα εκτελεί όλα και ακριβώς και τελείως, αλλά ούτε και από τα έργα του τελείου του Ευαγγελικού νόμου. Διότι και από εμάς τους χριστιανούς, ποιος τηρεί όλα τα έργα του Ευαγγελικού νόμου και τελείως και ακριβώς. Κανείς. Γι' αυτό όταν λέει και ο Παύλος δεν σώζεται κανείς από τα έργα του νόμου, όχι μόνο του μοσαϊκού, αλλά να εννοήσουμε και του Ευαγγελικού νόμου, εννοεί δεν είναι επαρκή τα έργα του νόμου για να μας σώσουν. Δεν είναι επαρκή. Εάν στηριχτούμε μόνο στα έργα μας, δεν σώζεται κανείς. Γι' αυτό στηριζόμαστε στον Χριστό και στο έργο Του,
Χριστό, μαζί με το Χριστό, μαζί με το έργο του Χριστού, λαμβάνονται και αυτά κατόπιν υπόψη για να καθοριστεί ο βαθμός της σωτηρίας και της δόξης μας. Ένας που πιστεύει, είναι φυσικό να κάνει έργα. Ένας που είναι αληθινός χριστιανός, όταν βλέπει την ανθρώπινη δυστυχία και μπορεί να βοηθήσει, θα βοηθήσει. Αν δεν βοηθήσει, σημαίνει δεν πιστεύει. Η πίστη δεν είναι απλώς ένα νοησιακό πράγμα, μια ψυχρή διαδικασία της λογικής. Η πίστη είναι ένα αίσθημα που κάνει την ψυχή του ανθρώπου να βράζει. Είναι μια δύναμη που συγκλονίζει τον άνθρωπο και τον κινεί προς το παρελθόν να δραστηριοποιηθεί, να κάνει έργα θρησκευτικά, να εκτελέσει θρησκευτικά καθήκοντα, όπως η προσευχή, όπως η αδελφία, όπως η λειτουργία, να κάνει έργα φιλανθρωπικά, όπως να επισκεφτεί πτωχούς, να βοηθήσει ασθενείς, πλανεμένους κλπ. Να κάνει έργα ιεραποστολικά, να συντελέσει τη διάδοση της Βασιλείας του Χριστού στον κόσμο. Τέτοια δύναμη είναι η πίστη. Τέτοια δύναμη είναι ο Παύλος, γι' αυτό έκανε έργα μεγάλα. Και έκανε έργα περισσότερα από όλους τους Αποστόλους, γιατί είχε μεγαλύτερη πίστη από όλους τους Αποστόλους. Όπου υπάρχει πραγματική πίστη, υπάρχει ισχυρότητα το κίνητρο για έργα και υπάρχουν και πραγματικά έργα. Όπου δεν υπάρχουν έργα, θρησκευτικά, φιλανθρωπικά, ιεραποστολικά, εκεί δεν υπάρχει ούτε και πραγματική πίστη. Ο Χριστός εν τη ευσπλαχνία του λαμβάνει υπόψη τα έργα του ανθρώπου και κατά την μέλουσα κρίση, την παγκόσμια κρίση, θα κρίνει τον κόσμο κατά τα έργα του. Τον καθένα κατά τα έργα του και σε όποιον έχει λιγότερα έργα, διότι έχει και λιγότερη πίστη, θα δώσει μικρότερο μισθό. Σε όποιον έχει μεγαλύτερα έργα, θα δώσει μεγαλύτερο μισθό. Σε όποιον έχει πάρα πολύ μεγάλα έργα, θα δώσει πάρα πολύ μεγάλο μισθό. Όλοι όμως, και αυτός που θα λάβει τον μικρότερο μισθό στη Βασιλεία των Ουρανών, θα είναι ευτυχής, πανευτυχής. Αδελφοί μου, να μην κάνουμε αυτό που κάνουν οι Προτεστάντες που υπερεξέρουν την πίστη και περιφρονούν τα έργα. Η επιστολή του αδελφοθέου Ιακώβου μιλεί για έργα και ένας από αυτούς τους μεγάλους Προτεστάντες θεολόγους, επειδή μιλεί για έργα και ξέρει τα έργα, λέει είναι αχυρένια επιστολή. Λάθος. Και ο Παύλος που εξέρει την πίστη τι λέει, πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Πίστη η οποία συνδέεται με την αγάπη και εκδηλώνεται σε έργα. Δεν μας δώσουν τα έργα μας, μόνα τους, είναι ανεπαρκή, μας δώσει η πίστη, αλλά ο φιλάνθρωπος Θεός λαμβάνει υπόψη του και τα έργα μας και καθορίζει το βαθμό της σωτηρίας μας και της δόξης μας. Γι' αυτό να παρακαλούμε το Θεό, το σαρκωμένο Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως ο ίδιος παρήγγειλε, να παρακαλούμε το Χριστό να προσθέτει σε εμάς τους πιστούς πίστη. Κύριε, πρόσθεση με πίστη. Πίστη στο πρόσωπό σου, πίστη στο λόγο σου, πίστη στην Εκκλησία σου, πίστη στο έργο σου, τη σταυρική σου θυσία, πίστη στα αγαθά που ετοίμασες για μας, πίστη στην ανταπόδοση και την μισθαποδοσία. Και ο φιλάνθρωπος Κύριος θα προσθέτει πίστη. Και προσθέτοντας πίστη θα κάνουμε προθυμότερα το έργο του Κυρίου
και ο λόγος ημών ουκέστε κενός εν Κυρίω, ουκάρικος ο Θεός επιλαβέστε του κόπου της αγάπης ειν ενδεικνύομεν εις το όνομα αυτού. Σ' αυτόν η δόξα, σ' αυτόν η δύναμη, σ' αυτόν η βασιλεία, σ' αυτόν η ματιά των καρδιών μας και της αγαπάτος αιώνας. Αμήν. Μην μετακινήσετε ένα λεπτό ανακοινώσεις. Τα βραδινά κηρύγματα θα συνεχιστούν κανονικά την άλλη Κυριακή. Θα είμαι θα πάλι εδώ και περιμένω να είστε ακόμη περισσότεροι. Λοιπόν, όποιος και να είναι, δεν θα κάνετε τέτοια ερωτήματα, σημαίνουν έλλειψη πνευματικότητας. Όλοι οι θεολόγοι είναι ορθόδοξοι, όλοι κάθονται και κοπιάζουν, είναι επιμελείς και μερικοί είναι επιμελέστεροι από μένα. Και όλοι εκφράζουμε το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Ποιος θα μιλήσει? Εγώ θα ομιλήσω, αλλά οποιοδήποτε και αν ομιλεί θα έρχεστε και μάλιστα ακόμη περισσότεροι πρέπει να έρχεστε. Αν ένα τον θεωρείτε ότι κάπως υστερεί, αυτό πρέπει να μου ενισχύεται περισσότερο. Αν έχετε τέτοιο πρόβλημα. Συμφωνούμε? Τι να ακούσω άλλο από το Αγγελέα σε αυτό το ερώτημα. Σας υπενθυμίζουμε επίσης τα τρία εβδομαδιαία μαθήματα. Αύριο έχουμε το μάθημα της Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης κάτω στο υπόγειο. Την άλλη φορά ήρθαν πολλά πρόσωπα και να έρθετε πάλι και να ψηθείτε ό,τι να μειωθείτε. Δεν ζητάμε λεφτά όταν σας κήρυξουμε το λόγο του Θεού. Δεν ζητάμε πελατεία για να κερδίσουμε κάτι το υλικό για το δικό σας λόγο. Δεν ζητούμε τα ημών, αλλά ημάς τα ημώνας τους μαθητές. Το μάθημα των φοιτητών και λοιπόν κάθε Σάββατο ώρα 7 πάλι. Αύριο είπαμε το μάθημα των κυβεραρχών της Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, το Σάββατο ώρα 7 πάλι το μάθημα των φοιτητών και την Κυριακή ώρα 11.30 το μάθημα των μαθητών της Αστραπίσας Ετεροχωρούμενου, ότι έχει σκουθεί νέο φίλο της επιβλήτωσης επισκεπτικών αγών και νέο τέλος του περιοδικού μαθητική αστραπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν κατά την απόλυσή σας. Κατά την αναγκαστική της εξόδους εμείς μπορείτε να αναζητήσετε εξόδους για το νέο τέλος του περιοδικού σάφης. Όσοι δεν είσαστε την προηγουμένη Κυριακή και δεν το αναζητήσατε. Εάν κανείς πιστεύει, έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο αυτές τις ημέρες, μάλλον αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα τέλη. Όποιος δεν πιστεύει, αυτός κλέβει. Δικαιώθηκε ο αγώνας των Λαρισαίων. Δικαιώθηκε ο ίδιος εκείνος Μητροπολίτης, θεολόγος, τίμιος άνθρωπος. Στις 22-23 του μηνός, σε Θεό, ανεβαίνω προς Ιλάρισα να ομιλήσω και προς το Βόλο. Ακούμε μερικές αλήθειες. Δεν ενδιέφερε ποτέ το θέμα του αφορισμού, ούτε με ενδιαφέρει. Μάλλον το παν να μην έρθει ο αφορισμός μου. Εις πίσω εκείνων που με καταδίκασαν αδικαιολόγητα και αναπολόγητα. Μάλλον ευχαριστούμε από αφορισμό που προήλθε από πρόσωπα που δεν έχω να αδελφοί μου τη σωστή πίστη. Να κάνω μια εξομολόγηση, την έκανα και το πρωί σαν ένα ναό που μίλησα εδώ στην Αθήνα. Άκουγα ότι στο κλίμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας ο καλύτερος επίσκοπος ήταν ο επίσκοπος Άκρας, κατόπιν ονομάστη Καμερούν και τώρα είναι Πατριάρχης, Πέτρος ο Εύρωτος. Όλες οι πληροφορίες
πληροφορίες ήταν ότι είναι ο καλύτερος επίσκοπος. Ήταν και αυτός τη Μίζωνα και η Περτελή Σύνοδο μεταξύ αυτών που με κατεδίκησαν. Ετότες, επειδή άκουγα ότι είναι ο καλύτερος από όλους, όταν έμαθα ότι εξελέγει πατριάρχες, ευχαριστήθηκα, χάρηκα. Ασχέτως προς τη συμπεριφορά που έδειξα απέναντί μου, χωρίς να με γνωρίζει και χωρίς να τον γνωρίζω. Χάρηκα. Αλλά η ελπίδα μας ότι αυτός είναι ένα φως, θα είναι ένα φως στην Εκκλησία μας, διεψεύστηκε. Τι δήλωσε αυτός ο νέος πατριάρχης Αλεξανδρίας? Δήλωσε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να ενωθούμε με τους Σωτηροδόξους, με όλους τους ερετικούς. Έσχος! Προσέξτε, προσέξτε, παρακάτω. Παρακάτω είναι ο Σωτηροδόξος. Να ενωθούμε με όλους τους ετεροδόξους, τους ερετικούς, δηλαδή μονοφυσίτες, παπικούς και την πανσπερμία του Προτεσταντισμού. Γιατί? Για να επανειδρύσουμε, για να ιδρύσουμε πάλι τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ότι δεν υπάρχει Εκκλησία. Ότι ο Χριστός είπε ψέματα όταν είπε η Εκκλησία που θα υπάρχει στους αιώνας. Γκρεμίστηκε η Εκκλησία, χάθηκε η Εκκλησία και πρέπει να ενωθούν όλοι οι ερετικοί με τους Ορθοδόξους για να ιδρυθεί για δεύτερη φορά η Εκκλησία του Χριστού. Από τέτοιους δεσποτάδες ευχαριστιέμαι παγωνιστικά. Θα ψάλλουμε σώσ' ο Κύριε τον λαό σου, εσείς είστε στο λαό του Θεού και δεν σας απολύσω εταιρεί. Και εγώ μία τη φωνή, σώσ' ο Κύριε τον λαό σου. Δεν γράφει. Στις 12 είναι ορτή το